Η εκπομπή Βουλής Βήμα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρακολουθεί την ατζέντα της Ολομέλειας και δίνει βήμα σε Έλληνες ευρωβουλευτές καθώς και σε ευρωβουλευτές άλλων κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η πανδημία και η κατάσταση στην Ευρώπη. Η κρίση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, η στάση Λουκασένκο και η ομιλία της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αποτίμηση του πρόσφατου συμβουλίου και των αποτελεσμάτων της COP26, παρουσία του Σαρλ Μισελ και της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ακόμη, τι προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2022 για υγεία, νεολαία και κλίμα και τα κονδύλια της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ομάδα Αριστεράς, συζητούν με την Αλεξία Κουλούρη. Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής Ούντο Μπούλμαν από την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών Δημοκρατών μιλά για τη Συμφωνία του Νέου Συνασπισμού στη Γερμανία και τις προοπτικές για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Τις εξελίξεις στη Γερμανία σχολιάζει και ο Σοσιαλιστής Ευρωβουλευτής Πέδρο Μαρκές από την Πορτογαλία και μας μιλά για την επιτυχία της χώρας του στο πρόγραμμα του εμβολιασμού. Βουλής Βήμα απόψε στις 11 το βράδυ. Επανάληψη την Κυριακή στις 4 το απόγευμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.